γράφει, μπορείς να μας πεις τι είναι αυτό. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχουμε την κατακόμιση του Άγιου Ιωάννη, στην οποία έχει και μια εκκλησία εδώ που βλέπουμε. Αυτός είναι ο προάβλιος χώρος. Και εσωτερικά της εκκλησίας έχει την κατακόμβη. Α, δεν οποία... είναι αυτό εδώ. Όχι, είναι εσωτερικά. Η κατακόμβη είναι μέσα. Δηλαδή αυτό που φαίνεται εκεί πέρα είναι η εκκλησία. Υπάρχει μια εκκλησίτσα. Και μέσα είναι η κατακόμβη. Στην οποία λένε ότι βασανίστηκε και σκοτώθηκε ο Άγιος Δημήτριος. Ναι. Είναι πηγαίνει ισπανικά. Συστεγάζεται. Ή είναι απλά. Μεμονωμένο. Είναι πάρα πολύ παλιό διακριτέο κτίριο. Γενικότερα στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ πάρα πολλά διακριτέα. Όπως και αυτό στη γωνία που βλέπεις. Γενικότερα στο κέντρο τα περισσότερα τέτοιου στυλ είναι διακριτέα. Άρα δεν συστεγάζεται με κάτι άλλο. Όχι, είναι αποκλειστικά για ισπανικά. Έχει κι άλλα. Έχει και ένα σπάνι, νομίζω και κάτι άλλο. Αλλά mm-hmm. δεν νοικιάζεις. Ο πρώτος όροφος. Και πώς λέγεται ο οδός εδώ? Είμαστε... είναι το αγαπημένο μου στενό, λέει. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πλαστήρα. Παιδιά, μάλλον λέγεται πλαστήρα. Τώρα θα δούμε. Είναι στο τέλος του σπιτιού Λαβαρίνου. Εντάξει, κατατοπίζονται. Είναι μικρόν, γιατί έχουμε και τα μπράδερ σιλό. Θα έρθω εδώ. Οκ. Mm-hmm. Αυτό εδώ. Από εκεί προχωράμε. Ναι, προς τα εκεί. Προς τα εκεί, προς το λευκό τον πύργο. Δεν πήραμε το Βασίλεμα. Σουκουτζού μόνο, ρε. Σουκουτζού για μια ζωή. Δεν ήξερα τι ήταν το σουκουτζού. Μέχρι που μου είπε ένας φίλος τι είναι το σουκουτζού. Εμένα όλοι με κοροϊδεύουν, ξέρεις, σε φάση. Τι είναι αυτό το σουκουτζού που γράφεις στο Instagram? Ναι, και εγώ σου κοροϊδεύω. Είναι σουκουτζού Θεσσαλονίκη. Ναι, το σουκουτζού. Από πού βγαίνει η Θεσσαλονίκη? Και λέω, είναι το αερολιμένο σουκουτζού. Και γιατί το λες? Έτσι γιατί το λέει ο κόσμος, εντάξει. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις που έχουμε έρθει? Ναι. Είμαστε στο πιο πολύ συζητημένο μέρος της Θεσσαλονίκης και μιλάω φυσικά για το Λευκό Πύργο. Ο Λευκός ο Πύργος είναι αυτός. Ναι, για πες μας. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Λοιπόν, είναι το πιο ωραίο σημείο για να κάνεις βόλτα, να ξεκουραστείς, να πεις καφέ, να πεις τα νέα σου. Αυτά. Έχει κόσμο από τη... όλη μέρα βασικά, 24 ώρες του 24ωρο, ότι όλη και να έρθεις θα βρεις κόσμο. Εγώ όμως σκάλωσα το δίπλα. Και ισχύει αυτό που λέω. Ναι, και εδώ δεξιά. Έχουμε 4 ώρα να τρώμε μπουγάτσα. Το ξημέρωμα. Και, ναι, και να έχει κόσμο, να περπατάει κόσμος και να λες είναι 4 ώρα. Και θες να μας δείξεις και τώρα όσο περπατάμε ναι. αυτό το καράβι και τι ακριβώς είναι. Αυτό. Είναι φάση τουριστικό θα το έλεγα. Κάνει βόλτες μέσα στο Θερμαϊκό, έτσι μια διαδρομούλα. Κάνε μισά ωράκι, κάπου εκεί. Τέλεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ή βράδυ? Όχι, έχει και από το πρωί είναι. Μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ ή κάπου εκεί. Το καλοκαίρι έχει πολλά, έχει 2-3 πλιαράκια. Για αρχή βγάζω λίγο τα μπέργκερς μας. Θα πεις μέσα στο ποτήρι μου τέτοια. Κάτσε, αυτό είπαμε είναι το Big Bang. That's big. Και αυτό που πήρα εγώ είναι το Gypsy. Σκάσιμα. Δεν κάνει να βρίζεις το YouTube. Άμα εγώ αποφασίσω να σε βάλω, τώρα θα γίνει. Θα μας κατεβάσουν το βίντεο. Σκάσει. Μην τρώω τον μπέργκερ. Ξέρω εγώ, όχι, τρώω τον μπέργκερ. Είναι... ήταν πολύ βαρύ το μπιφτέκι, νομίζω. Ναι. Πήραξε λίγο στο στομάχι. Πώς λέγονταν το μαγαζί που φάγαμε, Brothers in Law. Λοιπόν, σήμερα ήταν η δεύτερη. Μόνο, μιλάμε νομίζω για φαΐ. Μόνο. Και χτες έλεγα για πίτσα κρύης.
Ναι, όντως. Εντάξει, όχι, να, να πεις και για τα μαγαζιά που πήγαμε και ήπιαμε. Ήπιαμε καφέ στο Tom's, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Και σήμερα πήγαμε στο Απαλού. Απαλού. Ναι. Και... Διαβάζετε καμία υπόψη. Εσύ θα κανονίσεις που θα πάμε. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη για τα κλαμπάκια. Πάρα πολύ ωραία. Πες την εμπειρία σου ότι χτες είναι ο βραδινής, παρακαλώ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία όλα τα μαγαζιά που πήγαμε. Πήγαμε στο Μαρκίζ, πήγαμε στο Κάσπρι και πήγαμε και στο... Τρουά. Και ήτανε πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, Θεσσαλονίκη είναι τέτοια ζωή. Ναι, 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 ήταν πάρα πολύ καλά. Το καλύτερο βασικά όλων είναι ότι κανένας δεν δυσκολεύεται να κλεντήσει και να κεράσει και σφινάκια και πολλά πολλά σφινάκια. Αυτό. Και επίσης όλοι πίνουν καφέ τα πρωινά χαλαρά. Πάρα πολύ χαλαρά, ό,τι ώρα κι αν είναι, είναι γεμάτη και πολύ. Και δεν είναι έτσι, δεν σου φάνηκε ότι είναι χαμογελαστή, δεν έχουμε ρε παιδί μου αυτή τη βιασύνη το τρέξιμο και χτες και σήμερα λίγο που τους είδες και αύριο το έξω που θα δεις. Ναι. Δεν σου φάνηκαν πολύ cool. Ναι, μου άρεσε δηλαδή, πάρα πολύ. Δηλαδή μπαίνεις κι εσύ σε αυτούς τους ρυθμούς της πόλης. Δεν είσαι όπως στην Αθήνα που α, τρέξιμο να προλάβω, να βγω από το μετρό, να κάνω το ένα, να πάω για καφέ. Ναι. Μια χαλαρά. Κάθε μέρα καθίσει εκεί. Θα ψάξει άλλη μισή ώρα. Και κανένας δεν ευρειάζει με την κίνηση, κανένας δεν ευρειάζει με τίποτα. Βασικά όσο είδαμε σήμερα, γιατί σήμερα είχε πάρα πολύ κίνηση. Πούμε ότι είναι η τρίτη καλημέρα. Μέρα. Καλημέρα. Είναι η τρίτη μέρα που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και η τελευταία και πηγαίνουμε σε... Καφέ. Να μας πούν το καφέ πηγαίνουμε, απλά ντρέπεται να το πει η κοπέλα. Και πάμε στο Kismet. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ για να μας πούν το καφέ. Που βρίσκεται... Είναι Φορτουνά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Και ακόμα περπατάμε και έχει κρύο και ομίχλη και υγρασία και έχει βρέξει και αύριο θα έχω πυρετό εγώ προσωπικά. Γιατί είναι νοστιάρα και... Ναι. Γίνεται, φτάνουμε, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και σε δείξω στη μοίρα σου. Ο δρόμος που πάμε, Αγίου Δημητρίου εδώ, ναι. Για να φτάσουμε. Και φτάσαμε. Τελειώσαμε από τον καφέ και δεν μπορούμε να φανούμε γιατί η κάμερά μου δεν έχει μπροστινό να το γυρίζω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε ετοιμασία στον καφέ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Μόλις κλείσω την κάμερα θα μου πεις τι σου είπε. Και εδώ είμαστε στην Αριστοτέλειους όπου δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος γιατί βρέχει και δεν κυκλοφορεί ψυχή και αυτό. Με τη Μαρία δεν έχουμε ομπρέλα. Αλλά η Μαρία έχει. Έχω αδιάβροχο που φάνηκε. Προς το μετσούνο βρίζεις στα βιντεάκια που βγάζεις. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν βάλουν κανένα βιντεάκι. Κάνεις βιντεάκια μαζί μου γιατί δεν μπορώ να το σωστά. Όχι, θα κάνω μαζί σου γιατί εντάξει, σε φτιάχνω πολύ. Είμαστε στον κήπο του Θερμαϊκού. Και έχουμε πιθάνει, είναι φανώς μου φάκι. Ναι, δυστυχώς είναι τα φαγητά φαγωμένα γιατί ξεχάσαμε να κάνουμε vlog. Φωτογραφία σε δύο. Ναι, όντως, θα μπει φωτογραφία την οποία την έχουμε. Και τρώμε και καμιά ώρα τώρα και δεν τελειώνουνε και έχουμε σκάσει και πίνουμε και ταξιδεύω σε 3 ώρες, 4 ώρες. Πόσες ώρες ταξιδεύω? 4,5. Σε 4 ώρες ταξιδεύω. Και έχω σκάσει και είναι απίστευτα και δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να φάω. Και πήραμε, τι πήραμε, λοιπόν πήραμε τα λαγάνι με μαρμελάδα. Πήραμε το κήπο λαχανικών. Τον πύργο λαχανικών. Και τον κήπο θα μπορούσαμε. Και τον κήπο θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν. Και πατάτα, πατάτα σαλάτα. Πατάτα σαλάτα και παϊδάκι λεμόν.
αυτά και ήταν όλα υπέροχα και κρασί με γλυκό και ήταν όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, είμαστε πάλι στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στη νέα παραλία. Δεν έχουμε ξανάρθει μάλλον, ναι. Όχι. Α, δεν έχουμε ξανάρθει, άρα δεν είμαστε πάλι. Είμαστε πρώτη φορά. Από στην πλευρά που ήμασταν πριν, τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή από το Λευκό Πύργο και πίσω, ναι. Είναι παλιά παραλία. Αχα. Τώρα είναι από νέα. Εδώ είμαστε νέα παραλία. Οπότε βγάζω λίγο και αυτό και δεν βάζω φλας για να μπορούν να φαίνονται καλύτερα τα φώτα και τα χρώματα της πόλης. Και να μην τη φλώνουμε τον κόσμο και να νομίζει ότι είμαστε stalkers. Stalkers, είπες. Ναι, stalkers. Ναι. Αλλά εντάξει και πάλι. Πες λίγο, θέλω να πεις στην κάμερα πώς πέρασε. Λοιπόν, παιδιά, πέρασα. Πέρασε η Θεσσαλονίκη μας. Πέρασε υπέροχα. Εγώ τα οικειοποιούμε όλα. Η Θεσσαλονίκη είναι δικιά μου. Έχει έχεις ζήσει τόσο πολλά που είναι δικιά σου, μάλλον. Σε πειράζει να μείνω εδώ. Θα μου αγαπάς να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί θα έρχομαι. Και θα μένω και θα έχω τζάμπα. Τα πάντα, σπίτι, φίλοι, τα πάντα. Τζάμπα, φίλοι. Δεν πληρώνω να έχω πια φίλους. Λοιπόν, και πώς πέρασα. Πέρασα τέλεια, λοιπόν, παιδιά. Προφανώς όλοι. Να έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Να με πάρετε τηλέφωνο, ξέρετε. Να με πάρετε έτσι, να. Δεν εφτά, μέχρι εκεί, τέλος. Εφτά, δεν είναι μάλλον. Όχι, αλλά όμως. Στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη μπορεί να σας κάνει δεδομένα, για ξεράκι. Παιδιά, στείλτε Insta Direct. Μαρία. Μαρία Πολίτη. Μαρία Πολίτη, Insta Direct. Και θα έρθει η κοπέλα. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κοίταξε να τη φανεί τόσο ή άλλω. Θα πάω. Ούτω ή άλλω γράφει σε site, βρε ουφό. Θα σε ξέρουν όλοι όσοι διαβάζουν. Κοσμογονή.gr. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ φαγητού ποτού. Ξεκάθαρα. Και του έρωτα. Του έρωτα πρώτα απ' όλα. Γιατί ερωτεύεσαι, ξέρεις τι. Εγώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχω ερωτευτεί άνθρωπο. Καλά. Έχω το θράσο, είμαι θρασίτατη. Εν τω μεταξύ λέει η πόλη του έρωτα και μετά λέει εγώ δεν έχω ερωτευτεί κανένα. Δεν έχω ερωτευτεί κανένα, ρε. Κοίτα. Αλλά έχω ερωτευτεί την πόλη. Ναι. Την πόλη την έχω ερωτευτεί. Που την ερωτεύεσαι πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Γιατί έχω βρει εδώ τον εαυτό μου και το είναι μου και. Δηλαδή, εδώ, τι θα έδινε, α πούμε, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε, έχουμε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι. Κάτσε. Επειδή δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερα. Κάνω έτσι. That body is Megan Alexander. Α, αυτό. Και. Δεν είχα να body. That body. Μέλα μου. Oh yes. Oh yes, bitch. Και. Τι θέλω. Ναι, αν ήταν ρε παιδί μου να δώσει εσύ να πει κάτι για την Θεσσαλονίκη που να την αντιπροσωπεύει, τι θα έλεγε. Θα έλεγα πως αυτό που κάνουμε τώρα, η βόλτα στην νέα παραλία είναι. Θεσσαλονική στην κοκκέση. Η Αθήνα μα ζηλεύετε που έχουμε νέα παραλία και εσεί δεν έχετε τίποτα. Κοίταξε να δει, έχουμε. Το παλαιό φάλιρο θα μου πει εδώ και θα με ξαναλάβω. Όχι, τι κάνει. Θα έλεγα βόλτα στο φυσείο με παγωτό μηχανή. Αξεπέραστο. Αχ, πολύ ωραίο αυτό. Και στα βραχάκια. Και στα βραχάκια με μπύρα. Πολύ όμορφο. Α, και τα φάλιρο καλύτερα. Όχι, Αλέξανδρο. Άρα αυτό έχει να πει η Μαρία Πολίτη στο Direct που μπορείτε να τη βρείτε. Αλλιώς μπαίνετε cosmogon.gr, authors και Μαρία Πολίτη. Ξέρω να ρέει εδώ που είσαι, αντέξει. Ναι. Και πλησιάζουμε με τις ομπρελίτσες, τις βλέπεις. Όχι, λέει. Φτάσαμε στις ομπρελίτσες. Εδώ η Μαρία λέει ότι έχει στριβάνι που ανοίγει τώρα, όμως όχι. Οπότε συνεχίζουμε. Έχει πολύ, έχει κόσμο. Για βράδυ και με κρύο έχει κόσμο. Έχει πάντα κόσμο. Αλλά κοιμάμαι και το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να τις περιγράψω τι γίνεται εδώ. Καλά, ρε. Παρέες με κιθάρες, με μπύρες, με κρασιά. Με τα πάντα. Τα πάντα. Είναι υπέροχα. Να φέρω την κιθάρα μου και να έρθω να παίζει. Ναι, ναι. Πιστεύεις θα βγάλω λεφτά. Ανοίξε με να τραγουδάω. Κοιτάξτε, παιδιά, ήρθαμε στις ομπρελίτσες. Αυτό ήθελα να πω. Σοπρέλες. Τις ομπρέλες. Είμαστε εδώ. Ναι. Πάρα πολύ κρύο. Η κοπέλα δεν κρυώνει σχεδόν ποτέ. Είναι με κολάν και χαμηλά παπούτσια και εγώ απλά έχω ξεπαγιάσει. Hello. Πολύ κακό φως. Είναι αυτό που σας έλεγα. Τι έκανες. Τίποτα. Μου κοροϊδεύει και κάτι το κορίτσι. Όχι. Λέει ότι είμαι η τρελή που φοράω αθλητικά μες στη βροχή. Όχι. Έχουν φως. Το οποίο πέφτει. Μπα.
Αυτό. Και αυτή είναι η όψη και η οπτική που έχουμε γυρνώντας από τις ομπρελίτσες, αφού φάγαμε και λίγο κρύο. Είναι ο Λευκός ο Πύργος. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρω. Εδώ, στην οδό αυτή, είναι το αγαπημένο στενό της Μαρίας που μας ξεναγεί τόσες μέρες εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Θες να φανείς τώρα ή όχι? Το αγαπώ. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο, γιατί είναι λίγο... Βασικά όχι, είναι δίπλα στο δρόμο, αλλά είναι πάρα πολύ ήσυχο καθώς ακούτε. Δεν έχει καθόλου τη βοή του δρόμου και μόλις γυρίσεις, κοιτάς και είναι αυτό. Και είναι ο Λευκός ο Πύργος και δεν ξέρω αν έχω κάτι από πίσω μου καθώς περπατάω. Και θα σας δείξω και εμένα ότι μου άρεσε πάρα πολύ από αυτό το στενό. Είναι λίγο πιο πάνω. Το οποίο δεν έχουμε έρθει μέρα για να το τραβήξω όπως ακριβώς λέει αυτό που λέει. Ναι, αλλά μπορεί να μας το στείλει η Μαρία σε βιντεάκι και να το βάλω στο μοντάζ. Είναι αυτό! Αυτό! Γιατί απλά μπορεί να βγεις από το σπίτι σου. Και να θέλεις να φτιάξεις κάποιος ημέρα σου. Να μην σου έχετε κάνεις καλημέρα. Και να θες ένα καλημέρα έτσι λίγο να σου αλλάξει τη διάθεση. Και είναι αυτά. Απλά είσαι δίπλα στην πόλη, είσαι δίπλα στο δρόμο και έρχεσαι εδώ και έχεις και το στενό αυτό. Και έχεις και ένα παράκι εδώ πίσω. Με ανθρώπους. Εφημερίδες σου κουτζούγια όσους ενδιαφέρονται. Λέγεται. Ναι, όντως λέγεται. Έτσι. Εφημερίδα. Εφημερίδα σου κουτζού. Και έχει και στην Αθήνα. Το ίδιο. Νομίζω είναι πρέπει να το έχουν ήδη. Αυτό. Και μετά είναι κάπως έτσι.